τώρα δεν τους μένει για να δω, πάρουν ένα κουλούρι στα παιδιά τους μέρες που ναι. Έρχονται ανθρώποι και μας ζητάνε 18 και 20 ευρώ να συμπληρώσουν, να πάρουν τα φάρμακά τους. Είναι σε φρικτή κατάσταση. Γιατί 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι είναι κάτω το 500. Πώς θα τα βγάλουν πέρα. Βάλε νερό, τηλέφωνο, ρεύμα, τι μένει για να περάσει. Με τα μελανότερα χρώματα περιγράφουν τη δύσκολη καθημερινότητά του οι συνταξιούχοι. Είναι σε φρικτή κατάσταση. Εχθέ με πήρε κάποιο τηλέφωνο από το Κατζαμπά. Παίρνει 350 ευρώ σύνταξη. Είναι σε ακινησία και του πήραν το ρολόι του νερού. Νερό, ναι. Με συντάξει ψίχουλα, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε συνθήκε πανδημία και ταυτόχρονα να στηρίξουν τι ίδιε τι οικογένειέ του. Είναι και η τάξη που πληρώνει μέχρι σήμερα το φόρο αλληλεγγύη. Έχουμε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο. Έχω βγάλει τα, τα έχω καταγγείλει. Τις τελευταίες ημέρες έχει χτυπήσει κόκκινο η ανησυχία πως έρχεται το τέλος των αντισταθμιστικών του ΕΚΑΣ και από 1η Ιανουαρίου του 2021 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν από μόνοι τους τη συμμετοχή τους για τα φάρμακά τους. Καλούμε και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να είναι σε επιφυλακή. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες και θα πρέπει όλοι να είναι έτοιμοι για να κατέβουμε στους δρόμους. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνει πως θα ληφθεί έγκαιρα μέρημνα. Εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή. Είναι προσωπική μου επιλογή να διατηρηθεί το ευνοϊκό καθεστώς που με κυβερνητική απόφαση ίσχυσε και κατά το 2020. Η πολιτεία μένει πάντα δίπλα στην κοινωνία και οι απόμαχοι της δουλειάς, ειδικά όσοι τα βγάζουν πέρα με λίγα, θα έχουν πρώτη τη φροντίδα μας και στη νέα χρονιά.